Να περάσουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για τον ντέρμπι της συμπρωτεύουσας. Ο Άρης και ο Ηρακλής μας ενημερώνει τώρα ο συνάδελφος Γιώργος Φέρατης. Καλησπέρα σας. Στο μοναδικό παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο Χαριλάου, είχαμε τον ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Νικητής ο Άρης με 1-0, ξαναγύρισε στις επιτυχίες. Ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, να τις αξιοποιήσει και να πετύχει το μοναδικό γκολ με τον νεαρό Δημητριάδη, ένα υπέροχο γκολ σε εκτέλεση που θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε στην συνέχεια στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Στο Χαριλάου λοιπόν έγινε μια δυναμική αναμέτρηση, υπήρχαν όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι και από τις δύο ομάδες. Ο Άρης προσπάθησε, όπως είπαμε, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, τα κατάφερε. Ο Ηρακλής, που είχε στο δεύτερο ημίχρονο ένα ανέβασμα με την είσοδο του Μπαλουμίδη, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, είχε και ένα χαμένο πέναλτι, θα το δούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, νικητής στο σημερινό ντέρμπι ο Άρης με 1-0, σε ένα παιχνίδι που είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι. Στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, στο ντέρμπι που έγινε στο γήπεδο Χαριλάου, ενός λεπτού συγγύη για το Πολυτεχνείο, με απόφαση της ΕΠΟ, και στο βάθος είδατε την άδεια κερκίδα που δεν χρησιμοποιήθηκε μετά από εντολή της πολεοδομίας και της αστυνομίας, που παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα οποία θα εξεταστούν από αύριο. Στο παιχνίδι λοιπόν, με το Ζήφκα Καραΐσκος για τον Ηρακλή, τα πρώτα λεπτά φεύγει ο Λευκόπουλος, θα κάνει και τη σέντρα, θα αποκρούσει ο Μαλές σε κόρτερ. Καραΐσκος, Αναστασιάδης και πάλι Καραΐσκος, θα κάνει το δυνατό σουτ, σέντρα σουτ, δεν προλαβαίνει ο Δημήτρης Αδάμου, η πρώτη ευκαιρία στο 17. Ένα φάουλ με τον Κούι, φεύγει μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Γεωργίεφ, στο 22, Οικονομίδης, γίνεται η σέντρα, φεύγει ο Μιστακίδης, χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, η πρώτη ευκαιρία. Και πάλι ο Οικονομίδης είναι το γκολ. Στο 26, ένα λεπτό μετά από το χάσιμο της ευκαιρίας από τον Μουστακίδη, και πάλι ο Οικονομίδης, αυτή τη φορά όμως βρήκε το κεφάλι του νεαρού Δημητριάδη. Σε αργή κίνηση βλέπετε τη φάση του γκολ που έκλεινε και το σημερινό ντέρμπι. Κεφαλιά του Δημητριάδη, το λάθος του Γεωργίεφ, είναι το 1-0 στο 26. Πανηγυρισμοί στην εξέδρα, Οικονομίδης, κεφαλιά του Ιμπισίδη πάνω από τα δοκάρια χωρίς πρόβλημα. Ζήφκας, γίνεται το δυνατό σουτ, εντυπωσιακή απόκρουση του Αλέκου Κατσιαούνη στο 40, κρατάει την αιστεία του ανέπαφη. Καραΐσκος, δυνατό το βολέι, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Και εδώ ο Τζιόλας, η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να γίνει το 2-0, δεν ευθυλιάζεται ο Γεωργίεφ, όμως κάνει εντυπωσιακή απόκρουση. Καραΐσκος, φάσεις από το δεύτερο ημίχρονο τώρα, Κοφίδης μέσα στην περιοχή, έρχεται ο Χατζηνικολάου, κάνει και το σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Κόρνερ με τον Καραΐσκο, θα γυρίσει ο Μαλουμίδης, χάνεται μια ακόμη ευκαιρία, η μπάλα φεύγει δίπλα τα δοκάρια του Κατσιαούλη. Και εδώ ο Βαγαλόπουλος για τον Αναστασιάδη, πέφτει κάτω, ο διαιτητής Νικάκης δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Κούις διαμαρτύρεται τελικά το πέναλτι με τον Αναστασιάδη. Η μπάλα στο οριζόντιο, στο δοκάρι, στο κάθε δοκάρι, συγγνώμη, γίνεται το σούτ από τον Καραΐσκο, είναι offside όμως. Βλέπουμε το διαιτητή Νικάκη. Ένα φάουλ για τον Ηρακλή. Κοφίδης, Καραΐσκο στο σούτ. Τελικά ο Κατσιαούνης δίνει τη λύση, στέλνει την μπάλα κόρνερ. Μπάχτιτς, που μπήκε σαν αλλαγή. Φεύγει μπροστά και δίνει και την κόντρα από τον Λευκόπουλο. Θα κάνει και την παράλληλη σέντρα. Μπλοκάρει όμως ο Γεωργίεφ. Ξανθόπουλος, την παλιά για τον Κοφίδη, κόντρα, Καραΐσκος που επιμένει, κρατάει την παλιά, θα γίνει μάλλον η σέντρα, τελικά τρέχει ο Μαλουμίδης μαζί με τον Μουστακίδη και είναι κόρτερ. Μέσα στην περιοχή Δημητριάδης, Μουρατίδης χάνει την ευκαιρία για τον Άρη, το κόρτερ, κεφαλιά ωραία από τον Μπάχτιτς, πάνω στη γραμμή διώχνει ο Τζίφκας. Ο Ζήφκας σε πλάγιο out. Και ο Άρης το τελευταίο λεπτό θα προσπαθήσει εδώ με τον Μπάχτιτς. Κεφαλιά στην ακάλυπτη αιστεία ο αναγνώστου, διώχνει αποτελεσματικά ο Ξανθόπουλος. Το σημερινό ντέρμπι είχε νικητή τον Άρη και εδώ η λήξη από τον διαιτητή Νικάκη. Και μετά το μάτς του Χαριλάου ξαναγυρίζουμε και πάλι στην Αθήνα για τη συνέχεια της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί για άλλες αθλητικές ειδήσεις στη συνέχεια. Εκτείοντας την πρώτη μέρα της ποινής του, ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα Χανιά και έφερε ισοπαλία 1-1 με την Καλαμαριά. Ήταν ένα ήσυχο γενικά μάτς παρά τις 5 κίτρινες κάρτες που έδειξε ο διαιτητής.
Τα πλάνα ήρθαν από τα Χανιά. Η Καλαμαριά κατόρθωσε να εφνιδιάσει στο 27ο λεπτό την άμυνα του ΠΑΟΚ, όταν ο Τσολερίδης έκανε το 0-1. Εδώ μερικές διαμαρτυρίες καθιζητάνε οι παίκτες της Καλαμαριάς, που ήταν πιο επιθετικοί στο πρώτο ημίχρονο, που κινούνται εδώ με τον Τσολερίδη. Ένα σούτ που θα μπλοκάρει ο Τερζής. Καινούριο μπάσιμο από τον Ενδίδη στον Ζίνδρο, που προσπαθεί να πλασάρει. Η μπάλα θα περάσει out. Ο Χατζιαντωνίου είναι εδώ, προσπαθεί να κάνει μια μπαλιά, ένα καινούριο σούτ και η μπάλα είναι στα δίκτυα από τον Τσολερίδη στο 27ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε εδώ Χατζιαντωνίου, η μπάλα θα καταλήξει στον Τσολερίδη και θα γίνει έτσι το 0-1 για την Καλαμαριά, η οποία είχε και την ενίσχυση των φιλάθλων των Χανίων, ήταν με το μέρος της Καλαμαριάς. 500 περίπου φιλάθλοι του ΠΑΟΚ πήγαν στα Χανιά και ενίσχυσαν την ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο επιθετικός, πιο ορμητικός και κατόρθωσε με τον Ιορδανίδη στο 53ο λεπτό να ισοφαρίσει, όπως είδαμε, και να γίνει έτσι το 1-1 εδώ από την παλιά του Βασιλάκου. Ιορδανίδη στο 1-1. Ο Πανιώνιος βρέθηκε σε κακή μέρα, ήταν άστοχος και η δόξα που ήταν δυνατή στην άμυνα πήρε ισοπαλία 0-0 μέσα στη Νέα Σμύρνη. Από τη συνάντηση αυτή, ο Μπάμπης Κουβαράκης θα μας περιγράψει τώρα τις κυριότερες φάσεις. Στη Νέα Σμύρνη, λοιπόν, το παιχνίδι άρχισε μεταξύ Πανιωνίου και δόξας δράμας, με την δόξα στη σέντρα. Η μπάλα είναι πίσω στον Φλέγκα, αρχηγός της δόξας, αφήνει για τον Σοφρόνογλου μια μπαλιά που ελέγχει ο Χαλκίδης. Γίνεται η σέντρα, πέρασε η μπάλα, φεύγει ο Μάλιος. Γκαμπέτας, Βούλτσεφ για τον Μουστακίδη και τελικά Καναράς. Ένα φάουλ για τον Πανιώνιο. Το εκτέλεσε ο Μπέριος, η μπάλα στο δοκάρι. Προσπάθησε εκεί ο Λίμα να τη σπρώξει στα δίχτυα. Τελικά απομάκρυνουν οι παίκτες της δόξας. Δεύτερο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη, 0-0 το πρώτο. Και εδώ είναι ο Παπαχριστόπουλος που αφήνει την μπάλα για τον Καραμίχαλο, που κερδίζει ένα φάουλ. Καραμίχαλος για τον Λίμα. Διώχνουν οι παίκτες της δόξας. Άλλαξε την μπάλα ο Βούλτσεφ με τον Γκαμπέτα, πάει να κάνει και το σούτ. Να, σε καλή θέση ο Μουστακίδης, πλασάρει και η μπάλα είναι out. Μια μπαλιά για τον Λίμα. Αυτός γυρίζει την μπάλα. Έπεσε στην πορεία ο Αποσπόρης και τελικά η μπάλα είναι corner. Καναράς. Κεφαλιά από τον Μαυρίκη. Κάτι πήγε προς το σημείο του πέναλτι ο διαιτητής, ο κύριος Γερμανάκος. Τελικά άλλαξε απόφαση και η μπάλα είναι για την δόξα. Χαλκίδης που κάνει τη σέντρα. Να, ο Παυλόπουλος κάνει το σούτ και η μπάλα είναι out. Μπέριος. Και είναι η λήξη του αγώνα που βρίσκει Πανιώνιο και δόξα εδώ στο γήπεδο της Νέας Μύρνης ισόπαλους με 0-0. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στη Ρόδο, όπου ένας θαυμάσιος εθνικός νίκησε 3-2 έναν αγνώριστο, προς το κακό βέβαια, Διαγόρα. Η ομάδα του Πιέτ Πάκετ έπαιξε σοβαρό και πρακτικό ποδόσφαιρο και πήρε δίκαια την μεγάλη νίκη. Ο εθνικός στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Κωνσταντινίδη που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει, έκανε το 0-1. Ξαναβλέπουμε τον γκολ στο τρίτο λεπτό, ψυχρολουσία για τον Διαγόρα, τον οποίο όμως ξεπέρασε πολύ γρήγορα με αυτό το φάουλ, το δυνατό χτυπημένο από τον Χρήστοφη, ο οποίος, και τεχνικό βέβαια φάουλ, έκανε το 1-1 στο 10ο λεπτό.
Ελπίδες πολλές δόθηκαν στο Διαγόρα, αφού στο 44, ένα λεπτό πριν τελειώσει το μάτς, βλέπετε ένα ωραίο γκολ από τον Δημήτρη Αθανασίου, έγινε έτσι το 2-1 για την ομάδα του Βεσελίνοβιτς. Και τίποτα δεν προδίκαζε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός θα ήταν τόσο καλός, ξαναβλέπουμε εδώ τον γκολ του Αθανασίου, το 2-1 για τον Διαγόρα, και τόσο κακός ο Διαγόρας. Στο 63ο λεπτό είχαμε ένα χτύπημα κόρνερ, η μπάλα φτάνει στον Κουτσιβίτη μετά από ένα μπέρδεμα και γίνεται το 2-2 με αυτό το πλάσιο. Κοιτάξτε εδώ, κενά, πελώρια στην άμυνα του Διαγόρα και ο Κουτσιβίτης εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την ευκαιρία και κάνει το 2-2. Στο 79, θα έχουμε ένα πέναλτι σε χέρι του Δουρούνα και ο Μασέγκο Ιλούγκα θα σημαδέψει σωστά και θα κάνει το τελικό 2-3. Μεγάλη νίκη, επαναλαμβάνουμε, του Εθνικού. Ο Παναθηναϊκός σκόνταψε στα Γιάννενα και έχασε από το μαχητικό πας με 1-0. Η ομάδα του Τριφυλιού μόνο στα τελευταία 15 λεπτά αφυπνίστηκε, αλλά οι Γιαννιώτες με οργανωμένη άμυνα κράτησαν το 1-0 ως το τέλος. Να δούμε αυτό το γκολ που έγινε στο γήπεδο των Ιωαννίνων. Μπροστά σε 10.000 θεατές έγινε το μάτς που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως μερικά στιγμιότυπα. Από ένα κόρνερ του Μάιπα, ο Κλίτσας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα κάνει το 1-0. Πανηγυρισμοί των Γιαννιωτών, τον γκολ που σφράγισε τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκού. Τρία λεπτά πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 1-0 στη Λάρισα, ανατρέποντας μια παράδοση 4 χρόνων. Έγινε ένα δυνατό και πεισματώδες παιχνίδι με τη Λάρισα να υπερέχει στη μεγαλύτερη διάρκεια και την ΑΕΚ να αγωνίζεται με το σύστημα των αντεπιθέσεων. Να δούμε τον γκολ και τις κυριότερες φάσεις του παιχνιδιού από το Αλκαζάρ που παρακολούθησαν 10.000 θεατές. Στην περιγραφή είναι ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος. Οι δύο ομάδες, η Λάρισα και η ΑΕΚ, στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τον κύριο Τσιρικίδη. Η Action Over, 5 χιλιόμετρο Λαρίσα. Και το σφύριγμα της έναρξης από τον κύριο Τσιρικίδη Γεωργιάδης. Η μπάλα γυρίζει πιο πίσω στο Μαύρο Δήμο. Ανδρεούδης. Ανδρεούδης με την μπάλα. Παίρνει πάλι στη φάση ο Ανδρεούδης. Βγαίνει μια παλιά για τον Ζιώγα. Βγαίνει ο Ζιώγας μόνο του. Κλείνει για τον Βουτυρίτσα. Κάνει αυτό το σουτ. Η μπάλα είναι out. Πολύ ωραία προσπάθεια. Στο 20 λεπτό. Πιάς. Ατομική προσπάθεια. Κάνει και το σουτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Πλίτσι. Περνάει η μπάλα για τον Βαλαόρα, βγαίνει και ο Παπαδόπουλος. Προλαβαίνει ο Βαλαόρας, γυρίζει την μπάλα. Ο Μανολάς παραλίγο να κάνει το λάθος. Πήγε να μπερδευτεί εκεί με τον Μαυροδήμο. Τελικά παραχώρησε κόρνερ. Μητσιμπούνας, βαθιά παλιά. Περνάει η μπάλα για τον Βαλαόρα. Βγάζει τη σέντρα ο Βαλαόρας. Εκείνο πιάς. Κολομητρούς επεμβαίνει. Μουτιρίτσας. Σιόλης, Ανδρεούδης, αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Κολομητρούση. Έξω την περιοχή αυτός, κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει out. 38 λεπτό. Στο κόρνερ ο Βαλαόρας για τη Λάρισα. Κεφαλιά του Ανδρεούδη προς τα πίσω, Παπαϊωάννου. Κάνει το λάθος, κεφαλιά στα χέρια του Παπαδόπουλου από τον Τσιόλη. Στο φάουλ για την Λάρισα ο Παραφέστας. Περνάει η μπάλα, η κεφαλιά από τον Μιτσιμπόνα, η μπάλα στο δοκάρι. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει με τη Λάρισα στη σέντρα. Χωρίς γκολ οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Το διαρκές pressing των παιχτών της ΑΕΚ δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην ομάδα του Κμόχ να κινηθεί όπως θέλει. Η ΑΕΚ στην αντεπίθεση με τον Παπαϊωάννου κόβεται και φάουλ. Νέα σέντρα, πιάς. Χάνει την μπάλα, Ζιώγας, Μουτιρίτσας, μπαλιά για τον Άνταμψικ, Βαλαόρας, μάχε τον Βαλαόρας, πιάς, χάνει την μπάλα τον Κολομητρούση, Βαλαόρας αφήνει για τον Ζιώγας, Ζιώγας κάνει το πλασέ, η μπάλα πάνω στον Παπαδόπουλο, διπλή επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ, σωτήρια, μένει το 0-0, Καραπιάλης. Γίνεται η σέντρα, να ο Βουτυρίτσας με στην περιοχή πλασάρι. Εκπληκτική απόκρουση από τον Θεολόγη Παπαδόπουλο στο 74. Διατηρείται έτσι το 0-0. Αρμόδωρος, γίνεται το λάθος, Μανολάς, Μαυροδήμος.
Βγαίνει ο Πατίκας. Πατίκας κοντρολάρει, ωραία, πλασάρει και είναι το 0-1 στο 87. Ψυχρολουσία για τη Λάρισα. Έγινε μια απόκρουση από τον Μαυροδήμο. Εκεί βρέθηκε ο Πατίκας, κοντρολάρισε την μπάλα ψύχρεμα, δεν βγήκε ο Πλίτσης. Έμειναν όλοι οι αμυντικοί της Λάρισας να κοιτάζουν τον Πατίκα, που ψύχρεμα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Πλίτση για να γίνει έτσι στο 87 το 0-1. Να μείνουμε όμως για λίγο ακόμα στη Λάρισα. Τις εντυπώσεις τους για τον αγώνα του Αλκαζάρ αλλά και για τον γκολ της ΑΕΚ λένε τώρα στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο, Οικολομητρούσης και Πατίκας. Μια παράδοση 4 χρόνων έσπασε εδώ στο Αλκαζάρ. Ο Δημήτρης Πατίκας στο 87 πέτυχε το χρυσό γκολ για την ΑΕΚ. Έχουμε όμως μαζί του και τον Κώστα Οικολομητρούση, ο παίκτης που είχε επιφορτιστεί να τον επιβλέπει. Δημήτρη, πες μας πώς ενέργησε αυτή τη φάση, αυτή τη τυφλή παλιά του Μαυροδήμου. Πιστεύω ήταν 50-50 μπάλα, ξέρεις, και έτυξα και με λίγη τύχη τη έκανα κοντρό και ύστερα πήγε μέσα στα δίκτυα. Είναι, ξέρεις, έτσι. Η μπάλα, άμα θέλει να πάει μέσα, πηγαίνει μέσα και προσπάθησα να τη βάλω και πήγε μέσα. Δεν ήταν όμως να παίξεις σήμερα, υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Ναι, στη Τετάρτη όταν παίξαμε στη Βόλο, χτύπησα το αστράγαλό μου και δεν έχω κάνει προπόνηση από Τετάρτη και δεν ήμουν να παίξω και στο τέλος με σπρώξανε να παίξω και καλά που έπαιξα. Το γεγονός ότι δεν βγήκε ο τερματοφύλακας Λάρισας, ο Πλίτσης, σου διευκόλυνε το έργο να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα? Δεν πιστεύω, πίστευε θα την έκανα, θα την έκανα κοντρό. Γιατί ήταν πολύ απάνω η μπάλα και τη σταμάτησα καλά και πήγε μέσα. Τι λέει ο Κώστας Οικολομητρούσης? Ήταν ο άνθρωπος, είπαμε, που είχε επιφορτιστεί να επιβλέπει τον Πατίκα. Σε αυτή τη φάση όμως τι έγινε, μπερδευτήκατε με τον Πλίτση? Έγινε μια μεγάλη παλιά μέσα σε μεγάλη περιοχή. Καταρχήν δεν περίμενα να πάει η μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν περίμενα να σκάσει έξω. Βλέπαμε μια στιγμή να πάει μέσα στην περιοχή χωρίς να βγαίνει ο Πλίτσης. Σταμάτησα με την προϋπόθεση ότι θα βγει ο Γιώργος για να την πάρει. Ήταν πολύ ψηλή, να πω την αλήθεια, περίμενα να σκάσει κιόλας το έδαφος. Δεν έσκασε το έδαφος, την πήρε καλά και την κοντρολάρε και έκανε τον γκολ. Εκεί έδειξε ότι όλη η άμυνα της Λάρισας βρέθηκε εκτός μάχης, όχι μόνο εσύ αλλά και ο Πλίτσης. Ναι, είχαμε τραβηχτεί όλοι μπροστά για να βάλουμε εμείς τον γκολ, μια και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν βγήκε τον γκολ, έγινε μια τυφλή παλιά μπροστά όπως σας είπα. Και επόμενο ήταν να δείχνουμε τον γκολ στο 88. Ανώτερη Βέρεια, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε δίκαια 3-1 τον Απόλλωνα της Αθήνας. Ο Βακουφάρης έκανε το 1-0 στο 4ο λεπτό. Στο 45 ο Παντελίδης ισοφάρισε για τον Απόλλωνα. Στο 53 ο Τσαλουχίδης έγραψε το 2-1 και στο 85 ο Πιτός ολοκλήρωσε την μεγάλη νίκη της Βέρειας κάνοντας το 3-1. Να περάσουμε στη δεύτερη εθνική κατηγορία, τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Τρίκαλα 2-0. Ολυμπιακός Βόλου Εγάλεο επίσης 2-0. Πανετολικός Παναχαϊκή 0-1. Χαραβιακός Ιωνικός 1-1. Κυλκυσιακός Ατρόμητος 0-0. Πιερικός Σέρες 0-0 επίσης. Καστοριά Κόρυθος 1-0. Προοδευτική Μακεδονικός 2-0. Αχαρναϊκός Ξάντη 2-1 και Αθηναϊκός Καβάλα 1-0. Να περάσουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον Νότιο Όμιλο. Αιωλικός Καλαμάτα 0-0. Θρίαμβος Περαμαϊκός 1-1. Πανηλιακός Καλυθέα 0-1. Άργος Παναρκαδικός 1-4. Εργοτέλης Εθνικός 1-1. Χαλκίδα Ηρόδοτος 1-0. Πάτρα Ναύπλιο 0-2. Φωστήρας Ελευσίνα 1-0. Θήβα Ρόδος 2-2. Και Κέρκυρα Βίζας 5-1. Στον Όμιλο του Βορρά. Πυρσός Γρεβένων Γιαννιτσά 3-0. Νέστος Ιορδαϊκός 2-1. Πανθρακικός Αγροτικός Αστέρας 1-2. Άρτα Μέγας Αλέξανδρος 6-3. Λαμία Ολυμπιακός Χαλκίδας 2-0. Πολύκαστρο Αχιλλέας 2-0. Εδεσαϊκός Λαγκαδάς 2-1. Αλεξάνδρεια Νίκη Βόλου 1-1. Κοζάνη Νάουσα 0-1 και Καρδίτσα Εθνικός 2-0. Την Τετάρτη για το κύπελο, η Πάτρα στο γήπεδο της νίκησε 3-1 τον Παναφυλιακό. Σήμερα όμως η ομάδα του Ναυπλίου κέρδισε με 2-0 για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μέσα στην Πάτρα μάλιστα την ομώνυμη ομάδα. Να δούμε τα γκολ από τη συνάντηση αυτή και το θρίαβο στη ρεβάνς αυτή που πήρε πανηγυρικά η ομάδα του Ναυπλίου. Στο 6ο λεπτό η ομάδα του Ναυπλίου κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Φύσιρα, με ατομική προσπάθεια έκανε το 0-1. Βλέπουμε με πόσο ωραίο τρόπο
ο παίκτης του Ναυπλίου έκανε το 0-1. Στο 1ο λεπτό για την Πάτρα είχε δοκάρει ο Παπαλάμπρου, ατύχησε η ομάδα της Πάτρας σε αυτή τη φάση. Στο 31ο λεπτό για την Πάτρα ένα ακόμη δοκάρι, ενώ στο 85 με ατομική προσπάθεια ο Μαυλασιώτης έκανε το τελικό 0-2. Αυτά έγιναν λοιπόν στην Πάτρα. Να δούμε και την νικήτρια στήλη του Δελτίου Προπό. Έχουμε λοιπόν 1-1-1, 2-2-1, Χ-Χ-1, 2-Χ-1-1. Η νεκρόσιμη ακολουθία του άτυχου παλαιστή του Ερμή Πειραιά Σωτήρη Αυγελή θα γίνει αύριο Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ρόδο του Αμάραντο στην Καλλίπολη. Η κηδεία του θα γίνει στο νεκροταφείο της Ανάστασης αμέσως μετά. Ο Σωτήρης Αυγελής, όπως είναι γνωστό, τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελευθέρας Πάλης που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και εξέπνευσε. Να περάσουμε στον χώρο του μπάσκετ. Το εντυπωσιακό σκορ 153-64 του Άρη επί του Ιωνικού Νικαίας ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό των χθεσινών συναντήσεων της Α1 κατηγορίας στο μπάσκετ. Στο παιχνίδι αυτό ο Νίκος Γκάλης σημείωσε 48 πόντους. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη είχε επιβληθεί με το ίδιο περίπου σκορ 153-52 της Νία Ρίστ. Είχαμε ακόμα χθες. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 81-79, Πανιόνιος Απόλλωνας 180 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 71-80. Σήμερα Ηρακλής Ηλυσιακός 78-71, 32-32 στο ημίχρονο. Μετά από 6 αγώνες στη βαθμολογία επικεφαλής είναι ο Άρης με 12, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 11. Θα παρακολουθήσουμε τώρα μερικά στιγμιότυπα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, περιγράφει ο Γιάννης Παπουτσάκης. 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη, 80-69 πάντα ο ΠΑΟΚ μπροστά. Κόρφας, Σακελαρίου, Ζαχαρίας Κατσούλης, σούτ από τον Μάνθο Κατσούλη, άστοχο. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού στην επίθεση τώρα με τον Αλέξη Χριστοδούλου. Περιμένει την μπάλα ο Καρκαμπάσης. Χάνεται η μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Χάνεται όμως και από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μια νευρικότητα επικρατεί στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει αναλύωτο, Ολυμπιακός 69, ΠΑΟΚ 80. Ένα time out έχει πάρει τώρα η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ορέστης Αγγελίδης. Τα πεντάλεπτα του αγώνα με πρώτο τον Ολυμπιακό, 6-4, 13-16, 24-25, 28-42 ημίχρονο, 38-50, 46-64, 60-76 το 35 και η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φασούλας κάνει όμως την μπάλα, κάνει λάθος, βαλιά. Καμπούρης κατά το καλάθι, κάνει το σουτ, πετυχαίνει το καλάθι, μειώνει σε 71-80, 3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Φασούλας δίνει σε Κελαρίου λίγιο αγώνα σε αυτή τη στιγμή. Τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπιακός 71, ΠΑΟΚ 80. Στο κλειστό της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ μετά από συναρπαστικό παιχνίδι επιβλήθηκε έστω και δύσκολα του Παναθηναϊκού. Τα πεντάλεπτα, με πρώτη την κυπεδούχο ΑΕΚ, 12-8, 28-21, 40-30, 47-42 στο ημίχρονο, 52-53, 58-57, 69-66. Τους περισσότερους πόντους πέτυχαν για την ΑΕΚ Γκέκος 23, Αριδάς 19, Κόντος 23, Αγιαστέλης 8, Κουρτόπουλος 4, έπαιξαν ακόμη Γιαννόπουλος και Φώτης. Για τον Παναθηναϊκό, που δεν βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα, Ιωάννου 22, Παπαπέτρου 15, Ανδρίτσου 19, Πεδουλάκης 12, Μίσας 2, Σάβιτς 3, Σκροπολίτας 2 και Φραγκισκάτος 4 πόντους. Εδώ στην επίθεση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μινάς Γκέκος για την ΑΕΚ σε μια επίθεση. Ο Μινάς Γκέκος που πήγε αρκετά καλά. Και ξανά Γκέκος που θα σουτάρει χωρίς βέβαια να ευστοχίσει όπως βλέπετε. Καλύτερος ο Πανιόνιος νίκησε 180 τον Απόλλωνα Πατρών στη Νέα Σμύρνη. Οι γηπεδούχοι προηγούνται στο σκορ σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Τα πεντάλεπτα, να πούμε και τη διακύμανση, ένα πεντάλεπτο, 12-4, 22-11, 40-23, 51-37 ημίχρονο, 60-50, 75-59, 85-70, 100-80 το τελικό σκορ, όπως είπαμε. Από τον Πανιόνιο σκοράρισαν Χριστοδούλου 20, Θανάση Καραμανόλης 9, Κορονέος 28, Λινάρδος 16, Φωσές 17, Κοσγανάς 2, Πλακουράκης 2 και Σερέτης 6.
Στον Απόλλωνα Αγγέλου 12, Μέλης 28, Λιανός 24, Μπερδέσης 2, Αγγελόπουλος 2, Παπαγιάννης 4 και Κιουτσούχαλης 8. Να δούμε τώρα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία. Έχουμε λοιπόν Sporting Παγκράτη 67-78 μετά από παράταση, κανονικός αγώνας 64-64. Κομωτινή Φίλιππος 79-88. ΠΑΟΔ Πανελλήνιος 60-78, Νιαρίς Μήλωνας 68-80, Παναχαϊκή Περιστέρη 59-62, Σέρες Μεντ 67-69. Και η βαθμολογία στην Α2. Πανελλήνιος 14, Παγκράτη και Sporting 13, ΠΑΟΔ 12, Μήλωνας Περιστέρη από 11, από 9 η Παναχαϊκή, Νιαρίς Φίλιππος και Μεντ, από 8 η Κομωτινή και η Σέρες. Στην παράταση κρίθηκε η συνάντηση Παναχαϊκής Περιστερίου για το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Θα δούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό. Στο ημίχρονο, η γηπεδούχος Παναχαϊκή, που είναι εδώ στην επίθεση, προηγείται 30-21. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, το σκορ ήταν 53-53. Τελικό αποτέλεσμα 62-59 υπέρ της αθηναϊκής ομάδας στην παράταση. Ο Τσιγκόπουλος ήταν ο πρώτος παίκτης του Περιστερίου και του αγώνα. Από την Παναχαϊκή, οι καλύτεροι Κανατσέλης, Ζούρας και Πετρόπουλος, που πέτυχαν και τους περισσότερους πόντους. Σημειώθηκα το συνδέπτες σας από το παιχνίδι Παναχαϊκής Περιστερίου στην Πάτρα, σκορ 59-62. Να πάμε και στον χώρο του βόλεϊ. Άρης και Παναθηναϊκός βρίσκονται από χθες στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών. Ο Άρης στο γήπεδο του επιβλήθηκε 3-1 του Ολυμπιακού, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ημέρας. Στο κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός με 3-0 σετ νίκησε τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να αντιμετωπίσει μάλιστα ιδιαίτερη δυσκολία από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τα στιγμιότυπα είναι από αυτή τη συνάντηση. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, παράτησε ο Μεσσηνιακός 1-3. Πανελλήνιος Ναυπηγία 3-0. Ηρακλής Μακεδονικός 3-1. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδα 1-3. Παναθηναϊκός και Άρης έχουν από 10 βαθμούς, όπως είπαμε, προηγούνται. Αριστερά είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού.